Συνεργαζόμαστε με το σχολείο Ecole Evinyes στην πόλη Caen της Βόρειας Γαλλίας και έχουμε τη χαρά να υποδεχτούμε τους Γάλλους συμμαθητές μας και σήμερα οργανώσαμε αθλητικές δραστηριότητες ράκετλων γιατί κατά τη γνώμη μας ο αθλητισμός ενώνει τους λαούς και μπορούμε όλοι να είμαστε φίλοι. Τα παιδιά διασκεδάζουν, έρχονται σε επαφή με την κουλτούρα των Γάλλων και γινόμαστε φίλοι. Έχουν έρθει 24 παιδιά από τη Γαλλία, ηλικίας 10 με 11 ετών και 4 Γάλλοι συνοδοί. Εχθές είχαμε τη χαρά να τους υποδεχτούμε στο σχολείο μας, όπου τους κάναμε μία όμορφη γιορτή υποδοχής και συμμετείχαν σε διδακτικές δραστηριότητες ανταλλαγής πληροφοριών για τους Ολυμπιακούς Αγώνες και το ΕΦ αγωνίζεστε. Καλημέρα σας, ονομάζομαι Καρόλ Μιγκάζ, είμαι δασκάλα στο δημοτικό σχολείο Ecole Vignet στην Caen στη Γαλλία. Βρισκόμαστε στην Ελλάδα, στη ΣΕΡΕΣ, γιατί συνεργαζόμαστε με το 19ο Δημοτικό Σχολείο στο πρόγραμμα Εράσμους με θέμα τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Συγκεκριμένα η θεματική λέγεται ΕΣΚΑΛ, δηλαδή το άνοιγμα των μαθητών προς την Ευρώπη μέσα από τον αθλητισμό. Είμαστε πολύ ευτυχισμένοι που είμαστε στην Ελλάδα, στις ΣΕΡΕΣ και ευχαριστούμε για τη θερμή υποδοχή που μας έδειξαν οι Γάλλοι συμμαθητές μας. Ευχαριστούμε όλους τους ΣΕΡΕΟΥς που μας φέρονται τόσο ευγενικά εδώ στην πόλη τους. Υπάρχει μια τέλεια συνεργασία. Υπάρχουν παιδιά τα οποία μέσα σε μια πλατφόρμα συνεργάζονται, ανταλλάζουν εμπειρίες, ανταλλάζουν ιδέες και ευχόμαστε αυτή η συνεργασία να εξελιχθεί σε μία όμορφη φιλία. Γνωρίζουν ότι η Ελλάδα είναι το λίκνο των Ολυμπιακών Αγώνων της Αρχαιότητας και δουλεύουμε για αυτό το θέμα το οποίο σχετίζεται με το θέμα του Εράσμους. Όταν ήρθαν οι Γάλλοι την Τετάρτη το βράδυ πήγαμε μαζί τους και φάγαμε και την επόμενη μέρα ήρθαν στο σχολείο μας. Εμείς τους καλωσορίσαμε με ένα ωραίο τραγούδι και μετά τους κάναμε μια αναπαράσταση με την Ολυμπιακή Φλόγα που ήμασταν οι αρχαίες Ελληνίδες, εγώ και οι συμμαθήτριές μου. Μετά ανεβήκαμε πάνω στις τάξεις και τους δώσαμε κάποια δώρα. Μετά αυτοί μας δώσανε δώρα και μετά απλά μιλήσαμε. Σήμερα είμαστε με το πρόγραμμα ράκετλων και παίζουμε μπάντμιντον, πινκ-πονκ και τένις μαζί με τους Γάλλους. Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό το πρόγραμμα. Το έχουμε ξανακάνει και είναι πιστεύω από τα καλύτερα που έχουμε κάνει εδώ πέρα. Ονομάζομαι Λουίζ Μπενό και το σχολείο μου είναι το Ecole Evinyes στην Caen της Γαλλίας. Γνωρίζω ότι οι Ολυμπιακοί Αγώνες ξεκίνησαν στα αρχαία χρόνια στην Ελλάδα και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που βρίσκομαι εδώ στις ΣΕΡΕΣ στην Ελλάδα. Παίζουμε και τα τρία αθλήματα ρακέτας που υπάρχουν στην πόλη μας, στον νομό μας, τένις, μπάντμιντον, πινκ-πονγκ και δίνουμε στα παιδιά αυτήν την εναλλακτική πρόταση του αθλητισμού στα πλαίσια της φυσικής αγωγής. Η κινητοποίηση στη σχολική μονάδα ήταν τεράστια. Όλες οι ειδικότητες συνέβαλαν στο σημερινό αποτέλεσμα, θεατρολόγος, γαλλικών, αγγλικών, γερμανικών, όλοι, μουσικής. Είμαστε χαρούμενοι που το συνδυάσαμε και με τους Γάλλους την εβδομάδα αυτή, μπορέσαμε και το υλοποιήσαμε. Στην προηγούμενη δράση είχαμε Πολωνούς που συμμετείχαν και αυτοί. Η μεγάλη χαρά μας έδωσε ένα βιντεοσκοπημένο μήνυμα του Στέφανου Τσιτσιπά που ήρθε για το σχολείο μας για τις ανάγκες αυτού του προγράμματος. Αντίστοιχα από το πινκ-πονγκ πήραμε από τον Παναγιώτη Γκιόνι μήνυμα, ο οποίος έχει συμμετάσχει σε 5 Ολυμπιάδες, σε 5 Ολυμπιακούς Αγώνες. Και στο άθλημα του μπάντμιντον η Σωτηρίου η Ματίνα, η δικιά μας η αθλήτρια που είχε φτάσει στην κορυφή της Ευρώπης πριν μερικά χρόνια. Τα παιδιά, να το πω έτσι λαϊκά, είναι σε μια τρελή χαρά. Είναι κάτι πρωτότυπο, μοναδικό. Αυτό το δείχνει και η διάθεση, να το πω έτσι, από τον σύμβουλο φυσικής αγωγής και από τον διευθυντή που το αγκάλιασαν και θέλουν να το διαδώσουμε όσο γίνεται περισσότερο τους επόμενους μήνες σε όλα τα σχολεία του νομού μας αλλά και των γειτονικών νομών. Είναι διεθνής ομοσπονδία και παίζονται διεθνείς αγώνες. Να σας εξηγήσω ότι ένας αθλητής, παράδειγμα, παίζει ο Δημήτρης με τον Χρήστο, παίζουν 21 πόντους τένις, 21 μπάτμιντον, 21 πινκ-πονγκ και στο τέλος το άθλημα μας δείχνει τον νικητή.
και στα τρία αθλήματα, όχι μόνο σε ένα.